Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα ζήτημα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα μετά και από καταγγελία προς την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας από απογραφής της Στατιστικής Αρχής. Οι απογραφείς, όπως είναι γνωστό, είναι αυτοί που πέρασαν από τα σπίτια μας, πέρασαν από τις επιχειρήσεις μας, μας έκαναν απογραφή, κατέγραψαν εμάς, εννοώ τον πληθυσμό, αλλά και τις περιουσίες και μετέπειτα πήγαν στην Στατιστική Αρχή για να επεξεργαστούν όλα αυτά τα στοιχεία. Το ζήτημα προέκυψε και για λόγους εργασιακών συνθήκων, αλλά και για λόγους συνεχών παρατάσεων, χωρίς να αλλάζει το εργασιακό καθεστώς και οι αμοιβές των συμβασιούχων αυτών εργαζόμενων. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε το ζήτημα και τις προεκτάσεις του με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον κύριο Καραγεωργακόπουλο, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Πρόεδρε, περιγράψτε με μεγαλύτερη σαφήνεια το πρόβλημα αυτό. Τελικά, μιλάμε για εκμετάλλευση και μάλιστα από μια δημόσια αρχή. Ναι, μιλάμε για την απόλυτη εκμετάλλευση από μια ανεξάρτητη αρχή όπως είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία πριν από κάποιους μήνες ανέθεσε το έργο της απογραφής σε εκατοντάδες συνάδελφούς μας, ανέργους, εργαζόμενους, όσοι τέλος πάντων ετήθηκαν να συμμετάσχουν και να υποβοηθήσουν το έργο της ανεξάρτητης αρχής. Δυστυχώς όμως δεν τηρήθηκαν ούτε τα συμφωνημένα όσον αφορά τις αποζημιώσεις αυτών των εργαζομένων. Αρχικά τους είχαν πει ότι θα λάβουν ένα ποσό 1.200 ευρώ, μετά προέκυψαν διάφορες κρατήσεις επ' αυτού του ποσού. Υποτίθεται ότι το έργο θα ήταν για ένα μήνα το συμφωνηθέν έργο της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους απογραφείς, θα ήταν για ένα μήνα. Μετά μονομερώσει η αρχή έδινε διαρκώς παρατάσεις στο έργο εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν στην απογραφή με δική της υπαιτιότητα, όμως εξαιτίας της ανοργανωσιάς που υπήρχε, της έλλειψης συντονισμού, το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες και οδηγίες προς τους απογραφείς, το γεγονός ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας αντιμετώπιζαν με επιφυλακτικότητα το ζήτημα της απογραφής και δεν διευκόλυναν τους απογραφείς στο έργο τους. Δηλαδή, ανυπέτεια κολλήματα τα οποία δεν ανάγονται στα πρόσωπα των απογραφείων, οι οποίοι με πολύ έτσι φιλότιμο και μεράκι έκαναν την δουλειά τους, πλήρωσαν τα έξοδα μετακίνησής τους από περιοχή σε περιοχή από ιδίους πόρους και βρέθηκαν εκεί που υποτίθεται το έργο θα διαρκούσε ένα μήνα να απασχολούνται με μονομερείς παρατάσεις και χωρίς να είναι συμφωνημένο κάτι τέτοιο επί τρεις μήνες, επί τέσσερις μήνες στο συγκεκριμένο έργο, χωρίς να γνωρίζουν αν θα πληρωθούν τα χρήματα. Έχουν παραδώσει πάρα πολλοί από αυτούς τις απογραφές τις οποίες έχουν κάνει και δεν γνωρίζουν αν θα πληρωθούν. Τους ηρωνεύονται και όλος ότι το καλοκαίρι και βλέπουμε αν θα πάρετε την αποζημίωσή σας, η οποία τελικά από τα 1.200 ευρώ μάλλον θα είναι περίπου στα 600 με 700 ευρώ για τους απογραφείς. Κάποιοι απογραφείς που μέσα στο μήνα, αφού εκτέλεσαν το έργο το οποίο τους είχε ανατεθεί, δεν ήθελαν να συνεχίσουν στις μονομερείς παρατάσεις, γιατί ο καθένας από αυτούς είτε βρήκε δουλειά γιατί ήταν άνεργος, είτε γιατί είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν ήθελε να συνεχίσει, αφού το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα ήταν μόνο για ένα μήνα. Λύστε μου μια απορία. Η σχέση εργασίας ήταν σχέση ορισμένου χρόνου, γιατί έχει τη σημασία του, ή ήταν σχέση έργου, δηλαδή όταν θα εκτελεστεί το έργο, αδιάφορα με το χρονικό ορίζοντα, τότε θα καταβληθεί η αμοιβή? Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Εδώ έχουμε μια ερμαφρόδιτη σχέση συνεργασίας-εργασίας. Καταρχήν, ψευδεπίγραφα αναφέρεται αυτή η ανάθεση ως ανάθεση έργου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ορισμένου χρονικού διαστήματος. Δηλαδή, ήταν για ένα μήνα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αρχής, το έργο αυτό, η διάρκεια του θα ήταν για ένα μήνα. Είτε μιλάμε για υποκρυπτόμενη σχέση εργασίας, είτε μιλάμε για ανάθεση έργου, σε κάθε περίπτωση είχε αρχή και τέλος. Ότι για ένα μήνα θα απασχοληθείτε, θα πάρετε αυτό το ποσό για το έργο το οποίο σας αναθέτουμε να εκτελέσετε. Οι απογραφείς λοιπόν, οι οποίοι εκτέλεσαν συγκεκριμένο έργο μέσα στο μήνα, όταν πήγαν και παρέδωσαν το έργο αυτό, επειδή δεν ήθελαν να συνεχίσουν και σε δεύτερο και σε τρίτο μήνα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν για ένα μήνα το συμφωνηθέν τίμημα είναι 1.200 ευρώ μεικτά
Και καταλήγουμε μετά στα 700, στα 600 ευρώ να συνεχίζεις να απασχολείσαι με τα ίδια χρήματα χωρίς να έχεις προσάυξη για δεύτερο, για τρίτο και ενδεχομένως για τέταρτο μήνα, είναι κάτι το οποίο είναι ασύμφορο όταν σε υποχρεώνουν να πληρώσεις και τα έξοδα μετακίνησης από ιδίους πόρους. Όσοι λοιπόν αρνήθηκαν να συνεχίσουν, η Στατιστική Αρχή παρέδωσε το δικό τους το έργο σε κάποιον άλλον απογραφέα για να το ολοκληρώσει. Αλλά αυτός από γραφές που δούλεψε για ένα μήνα και πλήρωσε και από την τσέπη του, δεν θα πληρωθεί τίποτα. Κατάλαβα. Αντιλαμβάνεστε το τώρα, στο διατάφτα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος δελτίου, στο διατάφτα, τι προτίθεστε να κάνετε σαν ένωση, γενικότερα, σαν εργαζόμενοι, γιατί περί εργαζόμενους πρόκειται. Γκρουπάρουμε, ακριβώς, περί εργαζόμενους πρόκειται. Γκρουπάρουμε τους εργαζόμενους μέλη μας και θα καταθέσουμε ομαδικές αγωγές αποζημιωτικές σε βάρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Και επίσης θα καταγγείλουμε αυτή τη συμπεριφορά τόσο σε εγχώρια αρμόδια όργανα και αρχές. Βεβαίως εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή και δεν υπόκειται στον πολιτικό και δικαιοδοτικό έλεγχο των οργάνων του κράτους. Αλλά θα κάνουμε και καταγγελίες και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπου εκεί πέρα, και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, όπου εκεί πέρα νομίζω ότι υπάγεται και απολογείται η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες συναδελφούς μας, τους οποίους δεν πρόκειται να αφήσουμε ανυπεράσπιστους. Φαντάζομαι ότι δεν υπόκειται στους ελληνικούς νόμους ό,τι αφορά την ανεξάρτητη λειτουργία της, όχι το εργατικό δίκαιο και τους νόμους υπέρ των εργαζόμενων. Ως εργοδότρια έχει ευθύνες, αυτό λέμε εμείς, ως εργοδότρια. Και γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται για μια ψευδεπίγραφη σχέση ανάθεσης έργων, στην πραγματικότητα υποκρύπτεται από πίσω σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρούμε να μεταδώσουμε την όποια εξέλιξη του θέματος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς.